σας καλωσορίσατε πίσω στο κανάλι μου. Τι μου κάνετε και πώς είστε? Δεν υπήρχε περίπτωση να αρχίσει η χρονιά και να μην σοκολάτο πεθάνουμε. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που κάθε μέρα έρχεστε από παντού και από όλη την Ελλάδα και την Αθήνα στο Secrets Parfum, ομορφοκλησίας 8 στην Καλογρέζα, στο αρωματοπωλείο μας, στο νέο μου όνειρο. Είσαστε δίπλα μου, με έχετε στηρίξει απίστευτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε να φτιάξουμε τώρα τη σοκολατόπιτα του όνειρου που είναι εκπληκτική, την τρώτε και έτσι ή τη συνοδεύετε με παγωτάκι και θέλω, είπα, να αρχίσει το 2023 πολύ σοκολατένιο και πολύ γλυκό. Λοιπόν, εδώ έχω πραλίνα φουντουκιού, την έχω ζεστάνει λίγο στο φούρνο μικροκυμάτων. Παιδιά, είναι μαγική, είναι φανταστική. Τα παιδιά θα τρελαθούν και οι λάτρες της σοκολάτας θα την ερωτευτούν. Θα βάλω το μασκαρπόνε που λατρεύω και εδώ ναι, ενώ σπόνσορ παίρνω από το Lid. Είναι το πιο ωραίο, δεν είναι νερούλο και είναι το πιο οικονομικό. Και δεν το αλλάζω ποτέ. Με το μίξερ χειρός πραλίνα φουντουκιού με μασκαρπόνε να γίνει μια πολύ ωραία μουσική. Ξέρετε πόσα χρόνια σας την κάνω και πώς σας αρέσει. Και μετά θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Πάμε να προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Θα βάλω μια βανίλια. Θα βάλω τα αυγουλάκια μου, είναι καταπληκτική, δεν έχει βούτυρα, δεν έχει πολλές σοκολάτες, δεν έχει κρέμα γάλακτος. Θα την κάνετε συνέχεια και κάποιος να σας έρθει το απόλυτο γλυκό να του σοκολατοπεθάνουμε. Και θα βάλω και άχνη. Και αφού βάλαμε και την άχνη μας, θα πάρουμε πάλι το μίξερ γύρω να ανακατέψουμε όλα τα υλικά και στο τέλος θα μπει το αλευράκι. Τώρα θα προσθέσω και το αλευράκι μου, θα ανακατέψω με τον αυγοδάρτη και είναι έτοιμη αυτή η σοκολατόπιτα. Θα βουτυρώσουμε ένα πυρέξ και παιδιά είναι μέσα ζουμερή, είναι σου λέω σοκόλαση. Λοιπόν, ανακατεύουμε πολύ καλά. Και θα φέρω εγώ τώρα το πυρέξ μου για να βάλουμε μέσα τη σοκολατόπιτα του ονείρου. Σοκολατένια και από κάτω θα βάλω κακάο σκόνη, δεν θα βάλω αλεύρι παιδιά. Η σοκολατόπιτα του ονείρου είναι έτοιμη, την έψησα 35 με 38 λεπτάκια, οπότε ο κάθε φούρνος είναι λίγο διαφορετικός, μέχρι 40 λεπτά θα την ψήσετε, στους 160 το πολύ 170. Και για να δούμε ότι είναι έτοιμη, εμείς θέλουμε μέσα να λιώνει, δηλαδή να τρώμε την μπουκιά και ένα σοκολάτο πεθάνουμε, το βλέπετε το έκανα εδώ και βγαίνει μια χαρά. Τώρα, θέλετε να βάλετε άχνη, βάλτε άχνη. Θέλετε να βάλετε λευκή κουβερτούρα που έχω λιώσει εδώ εγώ στο φούρνο μικρογυμάτων, βάλτε. Ό,τι σας αρέσει για κόσμος. Οπότε πάμε να βάλουμε. Εδώ την έλυσα με μία κουταλιά της σούπας καλαμποκέλαιο, λευκή κουβερτούρα και πάμε να κάνουμε έτσι σχεδιάκια, τσαχπινιές. Και αφού την έκοψα, την άφησα να κρυώσει παιδιά, ένα 20 λεπτό. Τώρα θα δείτε μέσα πόσο ζουμερή είναι, δεν είναι κέικ σοκολάτας, είναι σοκολατόπιτα, είναι σοκόλαση, δεν έχει πολλά υλικά, το μασκαρπόνε κάνει θαύματα σε όποιο γλυκό και το βάλω και μπορείτε να το συνοδεύσετε και με παγωτάκι. Πάμε να βγάλουμε τώρα ένα ωραίο κομμάτι να δείτε μέσα τι εννοώ. Ωχ, Παναγία μου,
Το βλέπετε, είναι σοκολατόπιτα. Όλα τα υλικά τα βρίσκετε πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής που λέμε πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο site μας Vasia Crazy Geeks στο YouTube και φυσικά στην καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο που κάνει σκηνοθετάρα μας. Θέλω να τη φτιάξετε όλοι, να με τρελάνετε με σχόλια, να μου πείτε αν σας άρεσε και η βασούλα της καρδιάς σας κάνει εύκολες, επιτυχημένες συνταγές, όχι αχταρμάδες, όχι πολλά υλικά. Σας αγαπώ πάρα πολύ και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγή.